Αυτό είναι ένα βίντεο που ακούτε και το φίλο που γαυγίζει, μάλλον από τον ενθουσιασμό του για το θέμα που ακολουθεί. Αυτό είναι το βίντεο που δεν είναι για σας. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό είναι ένα βίντεο που είναι για τους φίλους σας. Ίσως και για εσάς, αν θέλετε εσείς να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Yes, it's Christmas! Είναι ένα βίντεο με δώρα για τους Κυπουρούς. Να το προωθήσετε εντελώς τυχαία και συμπτωματικά, ίσως και κάποιο λάθος του υπολογιστή που προωθεί τέτοια πράγματα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος σε φίλους σας. Ελπίζοντας πάντα ότι θα σκεφτούν με τον καλύτερο τρόπο για εσάς. Ήρθε η εποχή για χριστουγεννιάτικα δώρα. Και ένα είναι το σίγουρο. Αν έχετε στην οικογένειά σας κάποιον Κυπουρό, είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να του κάνετε δώρα. Σχεδόν διαγράψτε τον από τη λίστα. Είναι τόσο εύκολο να κάνετε δώρα σε έναν Κυπουρό. Ό,τι και να δώσουμε σε έναν Κυπουρό που αφορά στον κήπο, θα το εκτιμήσει αφάνταστα. Γι' αυτό σκεφτείτε καλά αν κάποιος από τους οικείους σας ασχολείται με την Κυπουρική. Εύκολο. Συμφωνείς? Συμφωνεί. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς δώρο πρέπει να κάνουμε στον κατάλληλο άνθρωπο. Και οι Κυπουροί είναι από τους πιο εύκολους ανθρώπους για να κάνουμε δώρα. Γιατί όλο τους το πάθος είναι Κυπουρική. Είναι ο κήπος τους. Είναι για πολλούς η ουσία της ζωής τους. Είχα πολλά μηνύματα, κυρίως στο Instagram, που μου έλεγαν να προτείνω δώρα για Κυπουρούς. Και θέλω, πριν να αρχίσω αυτό το βίντεο, κάτω στη λίστα με τα σχόλια να γράψετε τα δικά σας αγαπημένα δώρα για να εμπνεύσετε τους ανθρώπους που βλέπουν αυτό το βίντεο να χαρίσουν περισσότερη μαγεία φέτος τα Χριστούγεννα στους φίλους τους ή τους συγγενείς τους που είναι Κυπουροί. Πριν ο ήλιος πέσει, πάμε να αρχίσουμε γιατί είναι πολλά. Ξεκινώντας τη λίστα με τα δώρα, ένα υπέροχο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον που ασχολείται με την Κυπουρική είναι μία συλλογή από βότανα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στον κήπο μας μία πληθώρα βοτάνων. Άλλα που χρησιμοποιούμε στη μαγειρική ή φτιάχνουμε τσάγια, τέλεια κατά πολλούς, ή άλλα που απλώς βρίσκονται στον κήπο και τον ομορφαίνουν με τις απίστευτες μεσογειακές υφές που δίνουν στο τοπίο του. Γι' αυτό τα βότανα είναι ιδιαίτερα στους κήπους τους ελληνικούς, πέρα από τη χρηστικότητά τους, που είναι τεράστια, αλλά που πολλοί δεν τη γνωρίζουμε, και για την ομορφιά τους. Μπορείτε λοιπόν πάρα πολύ εύκολα και κυρίως πολύ οικονομικά να κάνετε μία συλλογή από βότανα, ακόμα ξαναλέω, και αυτά που δεν θα χρησιμοποιήσει κάποιος στην κουζίνα του ή για κάποιο ρόφημα ή ακόμα και για να γιατρευτεί, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν τα βότανα και για ιαματικούς λόγους. Όμως θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα για να ομορφύνει μια γωνιά ή ένα τραπέζι εξειδικευμένο για τα βότανά του μέσα στον κήπο του. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε έναν δικό σας αριθμό από βότανα, όσα θέλετε, όσο περισσότερα τόσο καλύτερα, να τα αγοράσετε έτοιμα από το φυτώριο και να τα μεταφυτεύσετε. Να τα βάλετε σε γλάστρες, θα είναι ένα αρκετά ογκώδες δώρο, ίσως θα χρειαστεί μια ολόκληρη οικογένεια για να βοηθήσει σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο δώρο. Και αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, για αυτούς από εμάς που δεν ξέρουμε όλη την αξία των βοτάνων, είτε στη μαγειρική, είτε σαν ρόφημα, είτε τις θεραπευτικές τους ικανότητες, μπορείτε να φτιάξετε μικρές ταμπελίτσες, τις οποίες θα κολλήσετε πάνω στη γλάστρα και θα λέτε στον Κυπουρό τι ακριβώς κάνει αυτό το βότανο που μόλις προσθέσατε στη συλλογή του. Ένα άλλο ανεκτίμητης αξίας δώρο είναι να κάνετε στον Κυπουρό δώρα εργαλεία. Όσα εργαλεία και να έχουμε, ποτέ δεν θα πούμε όχι σε κάτι καινούριο. Ειδικά αν είναι κάτι πολύ χρηστικό που το χρησιμοποιούμε καθημερινά ή που μπορεί να μας έχει χαλάσει ή που μπορεί να το χάσαμε. Πέρα από τα εργαλεία χειρός, αυτό που λατρεύουν οι Κυπουροί και που πάντα θα ζητάνε είναι γάντια, είναι ένα πατάκι για τα γόνατα, το οποίο είναι απίστευτα βοηθητικό, πιστέψτε με, και απαραίτητο. Και πολλές φορές το θεωρούμε εμείς δευτερεύον και δεν θα το αγοράσουμε. Όμως αν εσείς το κάνετε δώρο σε κάποιον, θα το εκτιμήσει πάρα πολύ και θα το χρησιμοποιεί ασταμάτητα. Εμείς οι Κυπουροί συνέχεια φυτεύουμε σπόρους. Πιστέψτε με, παντού στο χώρο μας υπάρχουν φακελάκια γεμάτα σπόρους που περιμένουν να φυτευτούν. Πολλές φορές φυτεύουμε κάποια άλλα τα αφήνουμε για αργότερα και μένουν να είναι παντού παρατημένα. Αυτή
είναι σπόροι από ηλίανθο που τους άφησα κάπου επειδή ξέχασα να τους φυτέψω το καλοκαίρι. Αυτοί είναι σπόροι από αγγούρι, τους οποίους δεν τους φύτεψα ποτέ, αλλά τους είχα σαν σελιδοδείκτη μέσα στις σημειώσεις που είχα κρατήσει από το τελευταίο μάθημα οδήγησης. Μέσα στο τετράδιο της ακουαρέλας που ζωγράφιζα κάποτε θαλασσινά τοπία. Σε έναν τιμοκατάλογο από μενού με ψαρικά, τον οποίο έκλεψα από ένα μαγαζί γιατί θεωρούσα τεράστια πηγή έμπνευση. Κάτω από το πλυντήριο πιάτων που δεν έχω, πίσω από ένα ουράνιο τόξο. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε παντού. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι οργάνωση για τους σπόρους μας. Οργάνωση για τους χειμερινούς, οργάνωση για τους ανοιξιάτικους, τους καλοκαιρινούς και τους φθινοπορεινούς. Κάθε εποχή έχει διαφορετικούς σπόρους. Άλλους για λουλούδια, άλλους για λαχανικά. Είναι σπόροι που είναι η καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ένα φανταστικό δώρο οργάνωσης για αυτούς τους σπόρους είναι ένα βαλιτσάκι. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε δώρο σε έναν αγαπημένο σας κηπουρό. Ένα βαλιτσάκι σπόρων στο οποίο θα φυλάει το πιο πολύτιμο αγαθό του, την αρχή και το τέλος του κήπου του. Ένα βαλιτσάκι οργάνωσης, σαν αυτό το μεταλλικό που έχω, ή κάποιο ξύλινο ή κάποιο πλαστικό με διαφορετικές θήκες για κάθε σπόρο, ανάλογα τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Ξέρω ανθρώπους που θα λάτρευαν τις θήκες. Ξέρω άλλους που θα ήθελαν κάτι όχι τόσο οργανωμένο, αλλά να είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο. Εσείς σκεφτείτε ποιον έχετε απέναντί σας και κάντε του το κατάλληλο δώρο. Ένα άλλο δώρο στο οποίο κανείς ποτέ δεν πρόκειται να πει όχι, είναι γλάστρες. Κάντε δώρο σε έναν κηπουρό πύλινες, πορσελάνινες, μεταλλικές ή κάθε τι άλλο από πλαστικές γλάστρες και απλά θα σας λατρέψει. Ξέρει τι πρέπει να βάλει μέσα. Το έχει ήδη αποφασίσει χωρίς καν να το σκεφτεί. Αν τώρα θέλετε να γίνετε λίγο πιο δημιουργικοί, ένα απίστευτο δώρο, περνάει αεροπλάνο. Ένα απίστευτο δώρο για τους κηπουρούς είναι να τους κάνετε δώρο ένα ημερολόγιο. Διαλέξτε ένα ημερολόγιο που έχει μέσα καθαρό χώρο για γράψιμο, για σημειώσεις ή ακόμα και για να ζωγραφίζει πολλά στοιχεία του κήπου του. Διαλέξτε ένα ημερολόγιο με οργανογράμματα, με εβδομάδες που θα καταγράφει τι ακριβώς θα σπείρει σε κάθε εποχή του χρόνου. Και τέλος, σε κάθε μήνα, αν συμβουλευτείτε έναν γεωπόνο κοντά στην περιοχή σας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σακουλάκι με σπόρους που φυτεύονται το μήνα αυτό και να το κολλήσετε ακριβώς επάνω στην αρχή κάθε μήνα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που και εσάς θα σας βάλει σε μια δημιουργική διαδικασία για να φτιάξετε ένα όμορφο δώρο για έναν κηπουρό, αλλά και ο ίδιος σίγουρα θα το λατρέψει και θα σας θυμάται κάθε μήνα που θα σπέρνει ένα από αυτά τα σποράκια. Ελπίζω πολύ συχνότερα, αλλά τουλάχιστον μια φορά το μήνα είναι κάτι κι αυτό. Φυσικά μπορείτε να το πάτε ένα βήμα παρακάτω και να φτιάξετε μόνοι σας ειδικές κατασκευές για τον κήπο που μπορείτε να πάρετε έμπνευση για αυτές από το Pinterest, όπως ας πούμε ειδικές ταμπέλες για τα φυτά που κανείς από εμάς στην πραγματικότητα δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί να φτιάξει, αλλά που όλοι θέλουμε. Αν κάνετε ένα τέτοιο δώρο σε κάποιον που ασχολείται με την κηπουρική, πραγματικά θα το εκτιμήσει. Φτιάξτε του κάτι όμορφο, αλλά κυρίως πρακτικό. Όλοι οι κηπουροί, πέρα από τη διακόσμηση του κήπου μας, αναζητάμε πρακτικές λύσεις που να είναι ταυτόχρονα και όμορφες. Σκεφτείτε, φανταστείτε, ψάξτε ιδέες από κήπους στο ίντερνετ και φτιάξτε κάτι με τα χέρια σας που θα το χαρίσετε. Είναι εντελώς ανέξοδο και σίγουρα θα το λατρέψει κάποιος. Ακόμα ένα φανταστικό δώρο που ξέρω ότι κάθε κηπουρός θα λατρέψει είναι ένα βιβλίο γεμάτο φωτογραφίες από πανέμορφους κήπους για να πάρει έμπνευση. Ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου που δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στον κήπο, αυτό που όλοι κάνουμε είναι να ψάχνουμε για έμπνευση. Και μέσα σε αυτά τα βιβλία, με τις απίθανες φωτογραφίες από τους απίθανους κήπους που υπάρχουν παγκοσμίως, υπάρχει πάρα πολύς χώρος για έμπνευση. Μπορούμε να δούμε συνδυασμούς χρωμάτων, φυτών, διαφορετικές τεχνικές και τεχνοτροπίες από αυτές που έχουμε φανταστεί ή από αυτές που ξέρουμε. Ένα τέτοιο βιβλίο λοιπόν μπορεί να αλλάξει τον κήπο μας δραματικά την επόμενη χρονιά. Αυτό θα το χρωστάμε σε εσάς και στην έμπνευση που μας χαρίσατε. Πόσο πιο μεγάλο δώρο από αυτό. Φυσικά αυτό που θέλουμε όλοι είναι φυτά. Χιλιάδες φυτά. Άπειρα φυτά. Όσο πιο πολλά φυτά μπορούμε να βάλουμε στον κήπο μας. Αλλά το προσωπικό γούστο του καθενός είναι τόσο ιδιαίτερο που πραγματικά ένα φυτό μπορεί να μην μας ταιριάζει καθόλου στον κήπο μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτο, αλλά ίσως θα προτιμούσαμε κάτι άλλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε κάποιον που ασχολείται με την κηπουρική και το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο, είναι να πάτε σε ένα φυτόριο και να του πάρετε
μία δωροκάρτα ή να φτιάξετε εσείς μία δωροκάρτα, την οποία θα την επικοινωνήσετε φυσικά με το φυτώριο, θα δώσετε το ποσό που θέλετε και αυτή θα τη χαρίσετε στο αγαπημένο σας πρόσωπο να πάει στο φυτώριο της περιοχής του και να ψωνίσει ό,τι τραβάει η καρδιά του. Αυτά είναι πάρα πολύ λίγα από τα δώρα που μπορείτε να σκεφτείτε και να κάνετε σε έναν Κυπουρό. Οι επιλογές είναι ατελείωτες, ως η φαντασία σας. Και φυσικά μπορείτε ακόμα να συνεργαστείτε με αυτόν τον Κυπουρό και να σας πει ο ίδιος τι χρειάζεται στον κήπο του. Σίγουρα θα το λατρέψει και δεν θα θεωρήσει αδυναμία ότι δεν ξέρετε. Μοιραστείτε λοιπόν κατά τύχη αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, εντελώς τυχαία. Στείλτε το σε ένα Messenger και θα δούμε τι θα κερδίσουμε από αυτό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο δώρο από τον Άγιο Βασίλη των Κυπουρών για φέτος, γιατί σίγουρα θα το εκτιμήσουν όσοι θα δουν αυτό το βίντεο. Εγώ σας αφήνω και πάω να σπείρω αυτά τα μονοετή δελφίνια που λέγονται Larkspur και φυτεύονται ακόμα και τώρα το Δεκέμβριο, τον τελευταίο μήνα σε εκείνο το ημερολόγιο με τα δώρα, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, για όσους με ακολουθείτε αλλά δεν γνωριζόμαστε, είμαι ο Γιάννης και καλώς ήρθατε στον κήπο μου. Εγώ σας αφήνω και πάω να σπείρω αυτά τα μονοετή δελφίνια που λέγονται Larkspur. Εγώ σας αφήνω πολύ. Ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου που... Γεια σας. Και ένα είναι το σίγουρο, αν έχετε στην οικογένειά σας. Ήρθε η εποχή για τα δώρα. Γι' αυτό σκεφτείτε καλά αν κάποιος από τους οικείους σας... ασχολείται με την Κυπουρική. Τι ακριβώς κάνει αυτό το Vodafone... Και θα λένε στον Κυπουρό, τι ακριβώς κάνει αυτό το βότανο που μόλις προσθέσατε στη συλλογή του. Πάμε, γράφουμε, δεν έχουμε χρόνο. Τον λήψη νούμερο 1, πρώτη. Πάμε. Όχι, μη βρέχεις τώρα. Μα τώρα μη βρέχεις. Γιατί τώρα που ξεκινάω, γιατί...